Τον ουρανοφάντορα του Χριστού μίστην του Δεσπότου, τον φωστήρα των φαΐνων, τον Κεσαρίας και Κακπαδόκων χώρας, βασιλείων των Μέγαν, πάντες θυμίσομεν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Λίγο ένα χαιρετισμό εκ μέρους των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Λοιπόν, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, πιστοί στο κάλεσμα της Φιλοτελικής Εταιρείας για το κολοσσόρισμα της νέας χρονιάς, θα ήθελα να σας ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή χρονιά, με υγεία και ευδαιμονία. Προμηνώς δέχτηκα τους προβληματισμούς του κυρίου Γούλα και άλλων φιλοτελιστών που αφορούσαν την κατάργηση του γραμματοσύμου. Τα ελληνικά ταχυδρομεία, στα πλαίσια της αναδιοργάνωσής τους, καλούνται να εξυγχρονιστούν και να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες. Ωστόσο, το σήμα κατά τεθέν μας στο γραμματόσημο δεν καταργείται. Θα περιοριστεί η χρήση του στην απλή αλληλογραφία. Θα συνεχίσουμε να εκδίδουμε φιλοτελικές σειρές και να υποστηρίζουμε το φιλοτελισμό. Με αυτόν τον τρόπο προάγουμε τον πολιτισμό και την ελευθερία της διακίνησης των ιδεών. Άλλωστε, αυτό αποτελεί και την παρακαταθήκη μας για τις επόμενες γενιές. Εύχομαι στα μέλη της Φιλοτελικής Εταιρείας καλή δύναμη στο ευάρεστο έργο τους. Ευχαριστώ. Να καλέσουμε στο βήμα τον κύριο Χατζημανόλη, ο οποίος μας υποσχέθηκε μία παρλάτα σήμερα. Φιλοτελική. Χρόνια τώρα. Πολλά χρόνια. Φίλοι και φιλοτελιστές της φιλοτελικής μας, της εταιρείας της Τρανής, της Λέσβου, της δικής μας, ιστορικό το διάβα της, από το καιρό εκείνου, των αημίστων, των μελών, του Χαριλή του Μπίνου, του αναγνώστου και πολλών που βάλανε τη βούλα μέχρι και του Αϊθαλούς, του Γιάννη, του Γουγούλα, στρατιωτικός ήταν. Προέδρου και ακούραστου, πολύχρονης θητείας, που ανέβασε το γόηστρο παντού της εταιρείας στη Λέσβο πανελλαδικά και διεθνώς ακόμα, γραμματοσύμων εραστού στο θέμα και στο χρώμα. Αλλά και άλλοι πλάι του φιλοτελείς, εργάτες, φιλοτελούντες, εραστές, άοκνοι συνεργάτες. Να ξεκινήσω πριν περάσω στον απολογισμό με δύο γεγονότα έτσι επίκαιρα, τα οποία θα ήθελα να σχολιάσω, το ένα είναι δυσάρεστο. Φαντάζομαι οι περισσότεροι το ξέρετε, ότι χάσαμε πρόσφατα τον Θέμη του Βεμετζή. Ήταν μέλος της εταιρείας μας από το 2019, ένα από τα καινούργια μέλη της εταιρείας μας και όπως φαντάζομαι περισσότεροι τα ξέρετε, δυστυχώς μετά από δύο χρόνια περίπου μάχη με τον καρκίνο δεν τα κατάφερε. Να συλληπιθούμε την οικογένειά του και όλους τους οικείους του. Το δεύτερο είναι ότι χτες είχαμε την Κινέζικη Πρωτοχρονιά. Και ήταν φέτος η χρονιά, φέτος μάλλον θα είναι η χρονιά του Δράκου και ήδη έχουν ξεκινήσει πολλές χώρες την έκδοση γραμματοσύμων για τη νέα αυτή, για το νέο αυτό κινέζικο έτος. 4.722 έτη μετά τον κίτρινο αυτοκράτορα, σύμφωνα με το κινέζικο ημερολόγιο, βλέπετε εδώ το γραμματόσημο έκδοσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Συνέχεια στην χρονική πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουμε το πρόγραμμα δράσης για το επόμενο έτος και τυχόν προτάσεις μελών. Αν κάποιος πρόγραμμα δράσης, το ίδιο σου έχουμε ένα πρόγραμμα δράσης για το 24, το βλέπετε στην προβολή. Αν υπάρχουν κάποιες προτάσεις. Οπότε το λόγο έχει ο Γιώργος. Υπάρχει. Α, ο κύριος Βέρος, συγγνώμη. Καλημέρα σας. Να ευχηθώ σε όλα τα μέλη που θα κρατήσει η Φιλοτελική Εταιρεία Στέλνου μια καλή χρονιά, με υγεία. Από εκεί και πέρα, και εγώ σαν φιλοτελιστής, παλιός φιλοτελιστής, αν και δεν είμαι ενεργό μέλος της εταιρείας, θα ήθελα να το περάσουμε όσο δυνατόν περισσότερο στα σχολεία.
Διότι ο φιλελευθερισμός και ελληνικό γραμματόσημα αρχικά είναι το ωραιότερο γραμματόσημα του κόσμου. Και αυτό νομίζω ότι είναι κοινώς παραδεκτό. Εκτός του ότι είναι ένα έργο τέχνης, δηλαδή τα γραμματόσημα από, αρχές του πρώτου προηγούμενου αιώνα μέχρι το 1940 είναι έργα τέχνης από τις δύο πρώτες βιβλιακές σειρές και όλες τις επόμενες, από εκεί πέρα μαθαίνεις την ιστορία μέσα από το γραμματόσημα. Βλέποντας παράδειγμα την έκδοση της προσωρινής κυβέρνησης και την έκδοση με την επισήμανση του ΕΠΑΡ με το στέμα, βλέπεις ότι υπάρχει ο εθνικός διχασμός, το μαθαίνεις αυτό. Βλέποντας τις εκδόσεις της Βορείου Ήπειρου, μαθαίνεις ότι ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε την Βόρειο Ήπειρο τρεις φορές. Αν και δεν είναι δικιά μας στιγμή, ανοίξει στην Νορβηγία. Λοιπόν, και όλα αυτά. Βλέποντας τις εκδόσεις της Εθνικής Αντίστασης, βλέπεις και από εκεί πέρα τους αγώνες που έκαναν οι Έλληνες κατά των Γερμανών. Οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει όλο αυτό να απλωθεί μέσα στο σχολείο και να μαθηθεί. Εμείς, σαν Δήμος Δυτικής Λέσβου, είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε σε αυτή την σε αυτό το τομέα και να δημιουργήσουμε και περιοδικές εκδράσεις οι οποίες να γυρίζουν σε σχολεία ώστε το παιδί να δει το γραμματόσημο. Διότι αυτή τη στιγμή κάποιοι μας αντιμετωπίζουν, σας μας αντιμετωπίζουν, ότι είμαστε κάποια περίεργα όντα τα οποία εκστασιάζουν βλέποντας κάποια χρωματιστά χαρτάκια. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, βλέπετε εδώ λοιπόν στο κάθε μέρος της περιοδικής να αποκτήσει από ένα σοφερίνο βέβαιος, αν κάτι θα αποκτήσει θα έχουμε πολύ περισσότερα τα δεύτερα. Μόνο 11 υπάρχουν στον κόσμο. Καντζηγραμμένοι ένα προς ένα πριστά έχει. 16. Θα χάσει η αξία, αλλά δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βήχαμε για την πρότασή του και η εταιρεία μας θα προβληθεί και θα συνεργαστούμε στη διάδοση του φιλοδισμού στα σχολεία ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Φέτος έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι ομιλητή στην εκδήλωσή μας ο προϊστάμενος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λέσβου, ο κύριος Παύλος Τεραφιλίδης, που δέχτηκε την πρότασή μας να είναι σήμερα μαζί μας και να μας μιλήσει. Όπως όλοι έχουμε διαπιστώσει στο Λογισί, πλέον το κάστρο μας έχει αλλάξει πάρα πολύ, προς το καλύτερο. Έχουν γίνει πάρα πολλοί χώροι επισκέψιμοι, πριν κάποια χρόνια ήταν κλειστοί, όλοι από την εμπειρία μας τα ξέρουμε αυτά. Οπότε είναι μια ευκαιρία σήμερα ο κ. Τεραφιλίδης να μας παρουσιάσει το κάστρο και τα έργα συντήρησης και ανάπτυξης που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Πρόσκληση και εύχομαι τα μνημεία που θα σας δείξω να μπορέσουν να αποκολληστούν σε γραμματόσημα από τα ελληνικά ταχυδρομεία. Η Λέσβος αποτέλεσε λόγω της γεωγραφικής της θέση ήδη από την αρχαιότητα αλλά και το Μεσαίωνα στρατηγική σπέρασμα για την αυσιπλοεία και το εμπόριο, καθώς η εγκύτητά της με τις απέναντι μικρασιατικές ακτές στον Αδραμητινό κόλπο και στα στενά των Δαρδανελίων παρήχε προνόμια ελέγχου και εποπτείας των ευρύτερων θαλάσσιων περιοχών αλλά και της ασφαλούς διακίνησης αγαθών και ανθρώπινων ροών. Με την επικράτηση του χριστιανισμού ήδη από τον 5ο αιώνα π.Χ., η ανάπτυξη των παλαιοχριστιανικών βασιλικών είναι αξιοσημείωτη στα παράκτια μέλη της Λέσβου, όπου συνυπάρχουν μαζί με ακμαίους οικισμούς. Αναμφίβολα, ο 7ος αιώνας και η επεκτατική μανία των Αράβων οδήγησε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία στην ίδρυση της ναυτικής διοίκησης των Καραβισιάνων, στην οποία εντάχθηκε και η Λέσβος. Δυστυχώς τα ιστορικά στοιχεία και οι φιλολογικές μαρτυρίες δεν διαφωτίζουν πτυχές για τη μεσοβυζαντινή και ιστεροβυζαντινή περίοδο στη Λέσβο, αλλά ούτε επίσης και τα υλικά τεκμήρια όπως θρησκευτικά μνημεία, κοσμικά κτίρια και δημόσιες κατασκευές επιβεβαιώνουν τη βυζαντινή παρουσία στο νησί. Πιθανώς, όπως σημειώνει ο ύμνηστος Σεραφείμ Χαριτονίδης, αλλά και η βυζαντινολόγος Χαρά Κωνσταντινίδη στην πρόσφατη μελέτη της για τη Μαρία Παλαιολογίνα και τη σχέση της με τη Λέσβο, το κενό που υφίσταται μεταξύ των πολυάριθμων παλαιοχριστιανικών βασιλικών του νησιού και των υφιστάμενων μεγάλων τρίκλητων ψηλόστεγων βασιλικών του 18ου και 19ου αιώνα, οφείλεται στη συνεχή χρήση των παλαιοχριστιανικών βασιλικών, στην ολοκληρωτική καταστροφή των ναών από τους επιδρομείς, αλλά και στην ανακαινιστική μανία των κατοίκων του νησιού από τα μέσα του 18ου έως το τέλος του 19ου αιώνα. Οι αποθήκες Απλιτζά αποτελούν ένα μεγάλο επιμήκη χώρο που αποτελούσε και τον χώρο αποθήκευσης ευρημάτων των ανασκαφών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από όλη τη Λέσβο.
Η κατάσταση δυστυχώς διατήρησης του μνημείου έδινε μια αλγινή εικόνα για τον επισκέπτη. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, το έργο εξυγχρονισμού των αποθηκών περιλάμβανε τη μεταφορά χιλιάδων ευρημάτων προκειμένου να γίνουν εργασίες συντήρησης, στερέωσης και αναστήλωσης. Τα επιθαλάσσια τείχη απέκτησαν την αρχική τους έγκλη και πλέον αποτελούν ένα ομοιογενές αρχιτεκτονικό σύνολο αναδεδειγμένο σε μια παραμελημένη αλλά τόσο σημαντική γειτονιά της πόλης της Μυτιλίνης. Αν και η διαμόρφωση και η χρήση του χώρου σε αποθήκες είναι νεότερη, κατασκευαστικά ο χώρος περιλαμβάνει προγενέστερες και διαφορετικές μεταξύ τους οικοδομικές φάσεις που συνδέονται με τη χρήση του κατά την ύστερη Βυζαντινή και Οθωμανική περίοδο. Ήδη αποκαλύψαμε τον έναν Οθωμανικό πρίγκο και τον Γατελούζικο στην εξωτερική του πλευρά. Το σημερινό νότιο τμήμα των αποθηκών Σαπλιτζά αποτελεί μέρος της αρχικής επιθαλάσσιας οχύρωσης του κάτω κάστρου, η οποία αποτέλεσε και τμήμα του άλλοτε οχυρωμένου βυζαντινού οικισμού του Μελενουδίου. Σήμερα, στο χώρο των αποθηκών Σαπλιτζά, έχει κατασκευαστεί ένα μεταλλικό νεόδμητο κτίριο. Δεν θα σας το δείξω, θα σας δείχνω σχέδια, γιατί θα σας καλέσουμε στα εγκαίνια του, που θα φιλοξενήσει τις πολλαπλές ανάγκες για αποθήκευση των χιλιάδων ευρημάτων της αρχαιολογικής υπηρεσίας μετά τη συντήρηση, διαλογή και καταγραφή τους. Παράλληλα, διαμορφώθηκε ένας νέος ισόγειος ανεξάρτητος εντός του μεταλλικού κτιρίου χώρος, που θα χρησιμοποιηθεί ως πολυκεντρικός χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων, συνεδρίων, ημερίδων, επιστημονικών συναντήσεων, εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Κλείνοντας, ευελπιστούμε ότι η συνέχιση των έργων συντήρησης και αποκατάστασης του κάστρου Μυτιλίνης θα διαφωτίσει περισσότερο πτυχές του βυζαντινού και οθωμανικού κόσμου, ο οποίος σιγά σιγά αρχίζει να μας αποκαλύπτεται. Σας ευχαριστούμε θερμά. Από τις αρχαίες Ακροπόλεις στα νεότερα κάστρα. Η σημερινή Χερσόνησος ήταν νησί που χωριζόταν με το λεγόμενο Εύρυπο των Μυτιλινέων, το κανάλι που ένωνε τα δύο λιμάνια της πόλης. Η παλαιότερη φάση κατασκευής του κάστρου ανάγεται στον 6ο αιώνα στα χρόνια του Ιουστινιανού, στη θέση της αρχαίας Ακρόπολης. Στα 1355 ξεκινά στη Λέσβο η ηγεμονία του οίκου των Κατελούζη. Από τα πρώτα που πραγματοποιούν οι νέοι ηγεμόνες ήταν η ανακαίνιση του κάστρου. Με το σεισμό του 1384 το κάστρο υπέστη μεγάλες ζημιές. Το 1462 οι Οθωμανοί κατέλαβαν την πόλη της Μυτιλίνης. Τους επόμενους αιώνες θα επισκευαστούν οι κατεστρεμμένες οχυρώσεις και θα κατασκευαστούν νέες. Στη διάρκεια του 19ου αιώνα η λειτουργία του κάστρου είχε πλέον μεταβληθεί. Το εντός των τυχών τμήμα συνέχισε να κατοικείται και μετά την απελευθέρωση μέχρι και λίγο μετά τον δεύτερο. Κάστρο Μύθυμνας. Το κάστρο του Μολύβου αποτελεί το δεύτερο σε μέγεθος και σημασία κάστρο της Λέσβου. Στη σημερινή του μορφή είναι σε μεγάλο βαθμό έργο των Γενοβέζων, στα χέρια των οποίων πέρασε εντελώς καταστρεμμένο στα τέλη του 13ου αιώνα και κυρίως του Γατελούζου Φραγκίσκου του Πρώτου. Προσθήκες έγιναν μετά το 1462 επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στο λόφο του κάστρου βρισκόταν η Ακρόπολη της αρχαίας πόλης, τουλάχιστον από τον 5ο αιώνα π.Χ. Στη βυζαντινή φάση αποδίδεται πιθανότατα η δεξαμενή που βρίσκεται στο μέσο της αυλής. Από το 1976 πραγματοποιούνται κατά διαστήματα εργασίες αναστήλωσης και εκτεταμένες επισκευές. Προγενέστερης φάσης της Βυζαντινής περίοδου. Οι Βυζαντινοί είχαν κτίσει το κάστρο πάνω σε αρχαία Ακρόπολη. Η σημερινή δομή οφείλεται στους γενοάτες Γατελούζους που τον αναδιαμόρφωσαν καθώς και στις μεταγενέστερες επεμβάσεις Βενετών και Οθωμανών. Κάστρο της Χίου. Το κάστρο της Χίου βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του λιμανιού της πόλης. Έχει έκταση 180.000 τετραγωνικά μέτρα και τα τείχη του
περιέκλειαν οικιστικό σύνολο με 650 κατοίκους. Είναι βέβαιο ότι στο σημείο προϋπήρχε βυζαντινό κάστρο, τουλάχιστον από το 10ο αιώνα. Το σημερινό κάστρο θεωρείται γενοβέζικο και η κατασκευή του άρχισε το 1328. Το 1566 οι Οθωμανοί κατέλαβαν το κάστρο μαχητή. Έκτοτε το κάστρο παρέμεινε αδιάλειπτα στα χέρια τους έως το 1912 που ηχείως απελευθερώθηκε.